Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους εν Κρήτη Αγίους, πρόσωπα που έζησαν στην Κρήτη και αγίασαν. Κάθε Κυριακή, πρώτη Κυριακή κάθε Ιουλίου είναι αφιερωμένη σε αυτά τα πρόσωπα. Γιατί η Εκκλησία μας θέσπισε αυτή την εορτή, τι έχουν να πούν σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας έχει την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο. Ο Θεοφιλέστατος είναι βέβαια βοηθός επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζω στη σημερινή μας εκπομπή. Θεοφιλέστατε, την ευλογία σας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Χαίρετε την ευχή του κυρίου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαιρετίζω και όλους τους τηλεθεατές που μας βλέπουν από τους δέκτες τους. Και εύχομαι μια καλή εκπομπή να έχουμε σήμερα. Βεβαίως και για εμάς μεγάλη χαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά ως επίσκοπος που είστε κοντά μας. Και ευχαριστούμε θερμά. Μαζί μας ακόμη είναι ο πατέρας Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ Σταυρουλάκης είναι συγγραφέας βιβλίου σχετικά με τους εν Κρήτη Αγίους. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή και την πρόσκληση και ιδιαίτερα που βρισκόμαστε μαζί με τον Θεοφιλέστατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοφιλέστατε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για τους εν Κρήτη διαλάψαντες Αγίους, όπως λέγεται ακριβώς στην εκκλησιαστική γλώσσα. Πρόσωπα που δεν κατάγονται αναγκαστικά από την Κρήτη, αλλά έζησαν εδώ και αγίασαν. Να μας πείτε λίγα λόγια και για την εορτή και τα πρόσωπα. Γιατί ξεχώρισαν στη ζωή της Εκκλησίας μας. Μιλάμε για τους Αγίους που είτε γεννήθηκαν εδώ, είτε έδρασαν εδώ για όλη τους τη ζωή ή πέρασαν για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα από την Κρήτη και άφησαν το αποτύπωμά τους στην πνευματική πορεία της Εκκλησίας της Κρήτης και στο γίγνεσθε της ιστορίας της Εκκλησίας της Κρήτης. Όπως για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των εν Κρήτη Αγίων, δεν ήταν κριτικός, δεν έζησε όλη τη ζωή εδώ, ήταν πολύ σύντομο το πέρασμά του, όμως είναι αυτός ο οποίος ίδρυσε την Εκκλησία της Κρήτης. Ήταν αυτός που πρώτος έσπηρε το λόγο του Ευαγγελίου στη Μεγαλόνισο. Έχουμε και άλλους τέτοιους Αγίους, μεγάλους Αγίους, όπως είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ο Άγιος Νίκονο Μετανοείται, και οι οποίοι πέρασαν κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους από την Κρήτη, δίδαξαν, μόχθησαν, προσπάθησαν την πνευματική προκοπή και οικοδομή του ποιμνίου της Εκκλησίας Κρήτης, αλλά τελικά απήλθαν σε άλλες περιοχές όπου τελείωσε τη ζωή τους. Και έχουμε και Αγίους που είτε γεννήθηκαν εδώ και έφυγαν σε μικρή ηλικία ή που έζησαν όλη τους τη ζωή εδώ. Και αυτά τα πρόσωπα θυμόμαστε την μέρα. Έχουμε Αγίους λοιπόν από όλες τις εποχές, πρώτα να πούμε. Ναι. Έχουμε από τα Αποστολικά χρόνια, ο Άγιος Απόστολος Παύλος και ο Πρωτεπίσκοπος της Κρήτης, ο Άγιος Απόστολος Τίτος, και έχουμε και Αγίους μέχρι τις ημέρες μας. Ο τελευταίος Άγιος που ανέδειξε η πατρίδα μας ήταν ο Άγιος Ευμένιος, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Εθιά της Κρήτης, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Έζησε πολλά χρόνια εκτός Κρήτης, αλλά τελικά επέστρεψε εδώ και τάφη εδώ κατά την προσωπική του επιθυμία και είναι ο τελευταίος Άγιος. Έζησε στις μέρες μας. Εγώ τον γνώρισα, ας πούμε, τον θυμάμαι σαν φοιτητής, τον είχα επισκεφτεί εκεί που διακονούσε στο Ναό των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν, στην Αθήνα. Ναι. Έχουμε λοιπόν από όλες τις εποχές και από όλες τις τάξεις εγγάμους, μοναχούς, ιερείς, ιερομονάχους, αρχιερείς, μάρτυρες, νεομάρτυρες, οσίους. Πάντα και έγγαμοι. Βεβαίως, από όλες τις ηλικίες και τις τάξεις. Και ήταν μία εορτή, ο κοινός εορτασμός όλων αυτών των Αγίων, ο οποίος έχει μία ιστορία περίπου 23 ετών, έτσι. Μπορεί να μας πει ο πατήρ Εμμανουήλ περισσότερα γι' αυτό. Ήταν τότε στο Ιωβιλαίο, όπως λέγαμε, που έγιναν εορτασμοί και από την Εκκλησία της Κρήτης για τα 2000 χρόνια του Χριστιανισμού. Και τότε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου,
της επαρχιακής Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης θεσπίστηκε η σύναξη πάντων των Εκκρήτη διαλαπισάν των Αγίων την πρώτη Κυριακή εκάστου Ιουλίου εκάστου έτους. Το 2000, μάλιστα. Ναι. Έχουμε την ευκαιρία, είπατε αρκετά ονόματα και πρόσωπα, να δούμε κάποιοι για να δούμε και τη ζωή τους στη συνέχεια της συζητήσεώς μας. Βεβαίως. Να ρωτήσω πρώτα τον πατέρα Εμμανουήλ, έχετε γράψει βιβλίο για τους Εκκρήτη Αγίους. Τι σας παρακίνησε να το γράψετε? Οι εορτές της δισχυλιετίας από τη γέννηση του Χριστού και επειδή βρισκόμουν στον Άγιο Μινά, ναι, και απέναντι στην Αρχιεπισκοπή πρωτοσύγκελος ήταν ο νυν Ρόδου Μητροπολίτης, ο Κύριλλος ο Κογεράκης, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις ακολουθίες των Κρητών Αγίων, έτυχε να μιλάμε. Οπότε ναι, δημιουργήθηκε ναι, η ανάγκη να συμμετέχω στην όλη διαδικασία της περισυλλογής και των ακολουθιών και των εικόνων των Κρητών Αγίων. Βοηθήκαμε πάρα πολύ, θεοφιλέστητα, από το μοναστήρι Τσαγκαράθ, το οποίο είχε πάρα πολλούς Κρήτες Αγίους από τον Αγιογράφο το Βασιλάκη και από την Μονή Χρυσοβαλάντου, που ο Τσαγιαδάκης είχε και αυτός αγιογραφήσει πάρα πολλούς Κρήτες Αγίους. Οι συγγραφείς των ακολουθιών είναι ο Ρόδου Κύριλλος, όπως είπαμε, ο πατήρ Ευάγγελος Παχυγιαννάκης και άλλοι. Και ο Δημήτριος ο Δασκαλάκης, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι τρεις άνθρωποι συνέβαλαν ουσιαστικά ναι, στην ναι, συμπλήρωση ή στην από εκ νέου ναι, συγγραφή ακολουθιών, που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο που εξέδωσε η Εκκλησία της Κρήτης, το Κρητικό Πανάγιο, ναι, όπως λέγεται. Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Πέτρας του Νεκτάριου. Ναι, αιωνία του η μνήμη, ναι, την πρωτοβουλία ναι, αυτή. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να το καταθέσω, έχω μια επιστολή λίγο με λίγη πικρία. Γιατί δεν υπήρχε αρχικά ενδιαφέρον για τους Κρήτες Αγίους. Γι' αυτό και με παρακίνηση και με την έγκριση του τότε Αρχιεπισκόπου βάλαμε στον άρθηκα του Αγίου Μινά την εικόνα των Κρητών Αγίων, η οποία είναι αντίγραφο της εικόνας του Γιώργη του Χειρακάκη που φυλάσσεται στη Μεγάλη Παναγία Νεαπόλεως, για να μπορούμε να προβάλλουμε τους Κρήτες Αγίους. Μάλιστα, στο κείμενο που έχω εκφράζει και μια πικρία, όπως είπα προηγουμένως, που οι ιερείς δεν πάνε να πάρουν το έργο αυτό, το τρίτομο, για να αρχίσουν να τιμούν τους Κρήτες Αγίους. Βέβαια, έγιναν στη συνέχεια φιλότιμες προσπάθειες, άρχισαν να ανεγείρονται δειλά-δειλά ναοί. Μάλιστα, εδώ, θεοφιλέστατε, υπήρχε μια πρωτοβουλία εκεί στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε, που δεν έχει εκκλησία, να αναγερθεί μεγάλος ναός των Κρητών Αγίων. Είχαν ναι, μαζευτεί και υπογραφές για να γίνει ενορία. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η πρώτη, εκτός από την αφορμή αυτή της περισυλλογής των ακολουθιών, απετέλεσε βάση το βιβλίο του κυρίου Δετοράκη, Θεοχάρη Δετοράκη, του αείμνηστου Θεοχάρη Δετοράκη, ο οποίος αναφερόταν σε πάρα πολλούς Κρήτες Αγίους. Από εκεί μετά, μέσω του συνδέσμου της Αρχιεπισκοπής, έτσι, εκδώσαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο σήμερα έχει εξαντληθεί, έχει όμως τη δυνατότητα ο σύνδεσμος των εφημερίων ότι ώρα θέλει να το επανεκδώσει. Και είναι οι εικόνες των Αγίων. Α, μάλιστα, έχετε και την... Όλες οι εικόνες των Αγίων μαζί με σχετικό βιογραφικό. Δεν πρόκειται δηλαδή για πραγματεία, μια βιογραφία των ναι, Κρητών Αγίων. Να βρει στοιχεία για τη ζωή του που, που έδωσαν και ναι, η εικόνα. Θα πούμε λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ναι. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές μας. Συζητούμε για τους εν Κρήτη διαλάψαντες Αγίους, πρόσωπα που έζησαν εδώ και είναι επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, σχόλιο, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160 και 161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Θεοφιλέστατε, αναφέρατε πολλά πρόσωπα και βέβαια ο Απόστολος Παύλος. Ξεκινάμε από εκεί, τόσο σημαντικά και τόσο παλιά. Ο Άγιος Τίτος. Και πάμε μέχρι σήμερα. Να μας πείτε κάποια πρόσωπα που ξεχωρίζεται από... και πρέπει ιδιαίτερα να τα προσέξουμε. Βεβαίως. Φυσικά να τα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Μεθόδιο. Εντάξει, τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν σίγουρα είναι ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Τίτος. Έτσι, ο πρώτος ως ιδρυτής της Εκκλησίας Κρήτης,
Αυτός βέβαια, ήρθε κατά την περιοδία του, όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, προσάραξε το πλοίο του στα νότια της Κρήτης, εκεί στην περιοχή που μέχρι σήμερα ονομάζεται Καλά Λιμάνια, Καλή Λιμένες. Εξήλθε λοιπόν, βγήκε στη στεριά, έκανε το πρώτο κήρυγμα, ίδρυσε την εκκλησία εδώ και κατέληπε τον μαθητή του, τον Τίτο που είχε μαζί του στην Κρήτη, ή να τα λείποντα αναπληρώσει, όπως λέει και η επιστολή που έστειλε αργότερα στον Τίτο, και να καταστήσει κατά πόλης πρεσβυτέρους και διακόνους, επισκόπους, ιερείς κλπ. Να οργανώσει δηλαδή τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτά τα δύο πρόσωπα ξεχωρίζουν. Μετά έχουμε τους μεγάλους μάρτυρες της Εκκλησίας μας, όπως είναι οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες. Οι Άγιοι Δέκα αρχαίοι μάρτυρες, ναι. Μάρτυρες που έζησαν την ρωμαϊκή εποχή, ήταν από διάφορα σημεία της Κρήτης, μαρτύρησαν επί Αυτοκράτορος Δικίου, στην αρχαία Γόρτινα, που τότε ήταν η πρωτεύουσα της Κρήτης, ήταν όχι απλά η πρωτεύουσα της Κρήτης, αλλά ήταν σαν να λέγαμε η πόλη που είχε ακτινοβολία σε όλα τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Ήταν, ήταν όπως λέμε στους τίτλους των αρχιερέων που είναι υπέρτιμη και έξαρση, ήταν δηλαδή σε όλη την Κυριναϊκή. Ναι. Λοιπόν, η Γόρτινα ήταν το μέρος που μαρτύρησαν οι επιφανείς Άγιοι Δέκα Μάρτυρες, οι πρώτοι αρχαίοι μάρτυρες της Εκκλησίας. Ξεχωρίζουν οι μεγάλες μορφές των Κρητών Ιεραρχών, Ανδρέου, του και Ιμνογράφου, του Ιεροσολυμίτου, Ανδρέου, Κυρίλου, Μύρονος, Ευμενίου, των Ιεραρχών Κρήτης λοιπόν, και εντάξει, υπήρξαν και άλλοι σπουδαίοι ιεράρχες οι οποίοι ήσαν σε διάφορα μέρη της Κρήτης σε διαφορετικές εποχές, οι οποίοι έλαβαν μέρος και στις Οικουμενικές Συνόδους. Δηλαδή έχουμε και συμμετοχή της Κρήτης δια των Αγίων Πατέρων της στις Οικουμενικές Συνόδους στη διαμόρφωση των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Επίσης, ξεχωριστή μορφή κατέχουν, θέση μάλλον, κατέχουν στην Εκκλησία μας οι τέσσερις νεομάρτυρες του Ρεθύμνου. Mm. Και φυσικά οι αμέτρητοι όσοι ασιτές που έζησαν σε διάφορα μέρη. Η Κρήτη, ένας τόπος με ψηλά βουνά, με φαράγγια, με σπήλαια, με απομονωμένες περιοχές, ήταν ο ιδανικός τόπος για τους ασιτές. Στη Δυτική Κρήτη έχουμε τον Άγιο Ιωάννη και τους 98 μαθητές του, έχουμε τον Άγιο Μεθόδιο που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ, ναι, ο οποίος καταγόταν από τα μέρη του Ερυθύμνου αλλά ήρθε ανατολικότερα στις νότιες υπόρειες του Ψιλορίτη, εκεί που βρήκε ένα κατάλληλο μέρος με νερό και ένα σπήλο για να ζήσει. Έχουμε άλλους μεγάλους ασκητές, όπως είναι ο Άγιος Ευτύχιος Ευτυχιανός και αδελφοί του Σκασιανοί, εδώ στο νομό στα νότια του νομού Ηρακλείου. Έχουμε φυσικά τους Αγίους Παρθένιο και Ευμένιο της Μονής Κουδουμά. Έχουμε, θα λέγαμε, σχετικά τελευταία χρόνια, πριν έναν αιώνα περίπου. Έτσι, έχουμε τους νεότερους Αγίους της Εκκλησίας μας, τους νεομάρτυρες υπό τον Άγιο Γεράσιμο τον Κρήτης και τους λοιπούς Αγίους Αρχιερείς της Εκκλησίας, και όχι μόνο αρχιερείς, και ιερείς και προκρήτους σε όλα τα διαμερίσματα της Κρήτης. Και φυσικά έχουμε τους τελευταίους Αγίους, όπως ήταν ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, έτσι, με ακτινοβολία πανελλαδική, και ο Άγιος Ευμένιος που είπα προηγουμένως, και εκείνος επίσης λεπρός. Έτσι, εντάξει, χωρίς να θέλω να πω ότι κάποιος Άγιος δεν έχει σημασία ή όχι προς Θεού, οι Άγιοι φυσικά μετέχοντας την Αγιότητα του Παναγίου Τριαδικού Θεού είναι όλοι σπουδαίοι και σημαντικοί, και γι' αυτό τους προβάλλει η Εκκλησία μας, για να διδαχθούμε εμείς. Δεν έχουν ανάγκη εκείνη τη τιμή, εκείνοι τιμήθηκαν για από μας, το Θεό. Αυτό παραδείγμα που έκανε η Εκκλησία μας ως προνοητική μητέρα ήταν για μας, για τα παιδιά της. Mm. Για να διδαχθούμε εμείς από το παράδειγμά τους, από τη ζωή τους, από τη βιωτή τους, και να παρακινηθούμε κι εμείς να τους μιμηθούμε, να τους μοιάσουμε. Ναι. Βέβαια, επειδή μιλούμε για τόσα πολλά πρόσωπα και τόσους αιώνες, διαφορετική ζωή είχαν όλοι. Η Εκκλησία τι προσέχει κυρίως και αποφασίζει κάποιο πρόσωπο να το ξεχωρίσει, να γίνει Άγιος? Είναι και κοινά, θα λέγαμε, στα πρόσωπα αυτά. Ναι, είναι αρκετά αυτά τα οποία λαμβάνει υπόψη της η Αγία μας Εκκλησία.
Πρώτον είναι ο τρόπος ζωής του. Αν ήταν μάρτυρας, ας πούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Η ουσιακή βιωτή του. Θα λάβει μέρος, θα λάβει υπόψη, συγγνώμη, εάν έχει κάνει κάποια θαύματα, αν έχει δηλαδή κάποια έντονα στοιχεία, σημεία, καλύτερα θα έλεγα. Και επίσης αυτό που πάντοτε λαμβάνεται υπόψη είναι το φρόνημα των μελών της Εκκλησίας. Έχουμε Αγίους, τους οποίους αμέσως σχεδόν μετά την κοίμησή τους, το πλήρωμα της Εκκλησίας αναγνώριζε το πρόσωπό τους στην Αγιότητα και τους επικαλούνταν ως Αγίους και ζητούσε την πρεσβεία τους ή την μεσητεία τους προς το Θεό. Ναι, ναι. Αυτά έτσι, είναι τα βασικά. Βασικά είναι, αυτά είναι το έργο τους και την προσφορά τους φυσικά. Ναι, ναι. Έχουμε Αγίους, ας πούμε, δεν μπορούμε να μνηστεύσουμε το έργο των μεγάλων ιεραρχών της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου. Είχε και μεγάλο ποιμαντικό έργο. Ναι, το ποιμαντικό, ναι. Συγγραφικό και θεολογικό και έργο. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη της η Εκκλησία μας στο να καταλήξει συνοδικά ότι αυτό το πρόσωπο έχει προσελκύσει δια το πλήθος των χαρισμάτων του, της Αγίας Βιωτής του, τη χάρη του Θεού επάνω του και έχει γίνει φορέας του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή εμείς δεν αγιοποιούμε, αυτή είναι πολύ λάθος λέξη, εμείς αναγνωρίζουμε οι άνθρωποι το έργο που έχει επιτελέσει ήδη ο Θεός. Ναι. Και κατατάσσουμε επισήμως στα δελτάρια, στις δέλτους της Εκκλησίας μας, στις αγιολογικές δέλτους εννοώ, τα ονόματα των Αγίων αυτών για να τιμούνται λαμπρότερα όπως τους αρμόζει και για να έχουμε την πρεσβεία τους με ναούς, με εικονίσματα, με ύμνους, με πανηγύρις και με όλους αυτούς τους τρόπους που έχουμε διδαχθεί από την 7η Οικουμενική Σύνοδο σχετικά με την τιμή των Αγίων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πείτε κάποιο πρόσωπο από το... Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Θεοφιλέστατος για τους 10 μάρτυρες. Ναι. Ευλαβούντος την Κρήτη με εξαιρετικό τρόπο. Μία παλαιά εικόνα που είναι στον μικρό Άγιο Μινά, στον παλαιό Μητροπολιτικό Άγιο Μινά, είναι ο Άγιος Μινάς Καβαλάρης, η υπαπαντή του Χριστού και οι εικονογραφημένοι και οι 10 μάρτυρες. Mm. Γιατί έγινε αυτό? Διότι πριν χτιστεί ο μεγάλος ναός, ετοιμούνται οι 10 μάρτυρες στο παρεκκλήσιο του ναού της Αγίας Κατερίνης. Μάλιστα, γι' αυτό και υπάρχει και μαρμάρινο εκεί προς κινητάρι. Και όταν επί Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου σκεφτήκαμε να εγγενιάσουμε, να επανεγγενιάσουμε το ναό της Αγίας Εκατερίνης, γιατί είχε μετατραπεί όπως ξέρετε σε τζαμί, προς τιμήν των 10 μαρτύρων, για να τους συμπεριλάβουμε και αυτούς, το παρεκκλήσιο, ονομάστηκε παρεκκλήσιο πάντων των Εγκρήτη Διαλαμψάν των Αγίων, με προεξάρχουσα έτσι, χωρία τους 10 μάρτυρες. Μάλιστα έχω και μία φωτογραφία εδώ, ναι, στην οποία ο Θεοφιλέστατος προετοιμάζει την Αγία Τράπεζα. Μάλιστα. Αριστερά, με τον πατέρα Χρυσοβαλάντη είναι. Ναι. Έτσι, έχει... Πώς το λέμε, φαίνεται καθαρά. Φαίνεται καθαρά. Μία Αγία Τράπεζα είναι. Ο σεβασμιότατος πρώην Κρήτης, ναι, Ειρηναίος μου είχε αναθέσει και έκανα τα γένεια στο κλήτος. Εκείνο έκανε στο γιατρικό κλήτος της Κατερίνης. Και εγώ σε αυτό το οποίο από τον Αγίου 10 μετά με το ονομάστηκε πάντο τον Εκκρήτη Διαλαψάν. Το θυμάμαι και εγώ πολύ. Έτσι λοιπόν είναι ο πρώτος ναός που εγγενιάζεται στην μνήμη των Κρητών Αγίων και στη συνέχεια έχουμε ένα ναό στον πλάτανο της Μεσαράς, ναι, που με την πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Γορτίνης και Αρκαδίας κυρίου Μακαρίου και του Εφημερίου της Ενορίας του Πατρός Νεκταρίου ανεγείρεται εκεί ναός των Κρητών Αγίων και τιμάται έτσι. Να πούμε ότι είναι ένα μπιμπελό, ένα κομψοτέχνημα αυτή η εκκλησία, ναι, που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ εκεί στον πλάτανο, στα όρια, ναι, της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας. Ένα αριστούργημα, ναι, πολύ, ναι, πολύ όμορφα. Μελετημένος σε βυζαντινό ρυθμό, πετρόχτιστος με πεπελέκια. Λες και είναι από εκείνα τα χρόνια τα βυζαντινά. Επειδή συμμετείχαμε σαν Άγιος Μινάς στην όλη διαδικασία και αυτό που λέει ο Θεοφιλέστατος να το επιβεβαιώσω, ο πατήρ Νεκτάριος γύρισε όλο το χωριό και όλα τα παλιά πελέκια από παλιές οικοδομές μαζεύτηκαν και έγινε, όπως λέει, ένα αριστούργημα. Ναι. Η ευσέβεια, ναι, δηλαδή των Κρητών
οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα ναό. Να πούμε για τους 10 μάρτυρες ότι φυσικά οι Άγιοι 10 μάρτυρες ήταν ο σπόρος, μάλλον ο θερισμός της σποράς των Αγίων Παύλου και Τίτου. Και ήταν το καμάρι της Κρήτης. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ναός, παλαιός ναός, που να μην έχει τοιχογραφία ή έστω φορητή εικόνα των Αγίων 10 Μαρτύρων. Όπως είπε και στο Μητροπολιτικό Νότα Αγίου Μήνα, στον Άγιο Τίτο υπάρχει μια πολύ παλιά εικόνα, Άγιο Τίτο Ηρακλείου εννοώ, που δείχνει τον Άγιο Τίτο στη μέση ένθρονο και γύρω του αγιογραφημένοι 10 μάρτυρες. Και να πω, θυμάμαι σαν παιδί, τώρα βέβαια έχει λίγο ατονίσει, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής που κάναμε το μεγάλο απόδειπνο, που λέγαμε ένα ύμνο που καλούμαστε την Τρισβία της Παναγίας, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου, τα παλαιά ορολόγια το ανέφεραν μέσα, λέγαμε «Άγιοι ένδοξοι 10 μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περίμον». Δηλαδή, οι αθλήσαντες. Επικαλούμασταν και στις καθημερινές ακολουθίες τους 10 μάρτυρες. Ήταν το καμάρι της Κρήτης. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή και θα επανέλθουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γεώργιος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος, ηλικιάρχης και ασχολείται με τη συγγραφή τέτοιων θεμάτων. Κύριε Φουκαδάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω από ποιο σημείο ακούτε τη συζήτησή μας. Είμαι λίγο μακριά προς την Ιερά Πέτρα, αλλά σας ακούω πολύ καλά. Ναι. Την ευχή σας, Θεοφυλέστατε, Άγιο Κνωσίου. Είναι μαζί μας ο Θεοφυλέστατος και ο πατέρας Εμμανουήλ. Και σεβαστή πατέρα Εμμανουήλ, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, αγαπητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φουκαδάκη. Εσείς ασχολείστε με το θέμα αυτό και τους εν Κρήτη Αγίους. Εδώ και πολλά χρόνια είστε και συγγραφέας, να μας πείτε ποια πρόσωπα ξεχωρίζετε κυρίως από τους εν Κρήτη Αγίους. Ναι. Να σας πω καταρχήν ότι είμαστε καταναλωτούς ευνοημένοι Κρήτη. Και γενικούνται στην Κρήτη για τόσο νέφος Αγίων που έχουμε. Ναι. Μιλάνε ακόμα και οι πέτρες και τα βράχια, η θάλασσα, τα οποία αποτύχθηκαν από το αίμα και τον υδρότα των Αγίων μας. Γι' αυτό και ο σεβαστός πατέρας Βασίλης Βοντικάκης έλεγε ότι όλη η Κρήτη είναι ένα Άγιο Όρος. Ναι. Και ο Άγιος Πορφύριος που στο εκείνο είχε έρθει στην Κρήτη τρεις φορές και μάλιστα σχεδίαζε να κάνει αυτό το μοναστήρι του, έλεγε ότι σε αυτό το σημείο όλα είναι άγια. Εδώ ζούσαν πάρα πολλοί Άγιοι ασκητές. Θεωρούσε ότι είναι μια συνέχεια της Αιγύπτου εδώ στην Κρήτη. Ναι. Ότι είναι μια μεριά της Αγίας Άννας, του Αγίου Όρους. Και ο Άγιος Πορφύριος ακόμα έβλεπε το αίμα των Κρητικών. Δηλαδή ήταν ποταμός το αίμα των Κρητικών. Και μάλιστα από τη μια άκρη, από τη Μονή Καψά, που είναι νότιο-ανατολικά, έως τη Μονή της Ζωσκαλίτισσα, του Ελαφωνίου, έλεγε ότι όταν έφταναν οι Σαρακινοί τους ασκητές εκεί, στη Χρυσοσκαλίτισσα, βάφτηκε κόκκινο ο πέλαγος. Ναι, έχουμε λοιπόν τέτοιους Αγίους που καυχόμεθα για τους Αγίους μας και πέρα από τα όσα ωραία τονίσατε, έχουμε και τους μελλοντικούς Αγίους που ακόμα δεν έχουν καταταγεί, αλλά είναι και αυτοί ένα καύσιμα της Εκκλησίας της Κρήτης. Αν μπορώ έτσι, να πω λίγα για να ξεκινήσω με δύο έγγαμους Αγίους. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ο Άγιος Μύρωνας και ο Άγιος Ιωσήφος Γεροντογιάννης. Μέσα από ένα δύσκολο γεγονός της ζωής τους, ο καθένας, είχε ένα πέρασμα προς την Αγιώτη. Ναι. Ο Άγιος Μύρωνας έχασε πρόωρα τη σύζυγό του και στη συνέχεια ο γνωστός έγινε πρεσβύτερος και επίσκοπος Κνωσού και μαρτύρησε. Κρήτης. Η ζωή του όμως ήταν από πριν, ήταν κοντά στο Θεό, γεννήθηκε από ευγενείς γονείς, μοίραζε τη σοδειά του και μάλιστα να αναφέρουμε έτσι ορισμένα συγκλονιστικά γεγονότα του βίου ορισμένων. Όμως όταν κάποιοι ληστές πήραν τα κιάφη του από το χωράφι του, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι εκείνος ο οποίος έκανε την καλλιέργεια, τους βοήθησε να τα μεταφέρουν. Λοιπόν, όλα αυτά και στο τέλος τους απεκάλυψε ότι ήταν ο ίδιος που είχε. Μην το πούνε σε κανένα αυτό που έκαναν και τους ζήτησε να μετανοήσουν. Ναι. Και πράγματι έγινε η μετάνοια αυτή. Επίσης εδώ κοντά σε μένα είναι ως γνωστό ο Άγιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης, η Μονή Καψά. Ναι. Εκείνος ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Ήταν αστεγής, ήταν σκληρός, εριστικός, συνοτρόπος. Έκανε 4 παιδιά και ζούσε αυτό το βίο, ένα συνηθισμένο βίο.
Ώσπου ο Θεός παρενέβη στη ζωή του με το να καεί η κόρη του Ζωντανή, η κόρη του Λίνη, και αυτό έφερε τη μεγάλη αλλαγή. Ένα δύσκολο δηλαδή γεγονός και εδώ, ναι. Ένα έγαμο μελλοντικό άγιο, ο οποίος θεώρησε ως τιμωρία εντός εισαγωγικών για τις αμαρτίες και για το ότι εργαζόταν Κυριακή, και αξιώθηκε να έχει αρπαγή νοός, να δει και να βλέπει γεγονότα και να θυματουργεί. Είναι στη Μονή λοιπόν Καψά, όπου έκαναν συνέχεια το μεγάλο αγώνα τους 17 χρόνια. Μέσα στο σπήλαιο που το βλέπουμε εκεί στην κορυφή της Μονής, έβαζε το άρθρο και πέναγε απέναντι στο Κουφονίσι. Έζησε ελληνικά και είναι ένα μεγάλο άγιο εκκλησία της Κρήτης. Ναι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ακόμα και για κάποιους νεομάτες, κάποια σύντομα, για να μην σας κοράζω, σύντομα γεγονότα. Και από τους νεότερους να μας λέγατε κάποιο πρόσωπο, έτσι είναι, κάποιο θαυμαστό γεγονός. Για να φτάσω στον Αιγέντα, στον Άγιο Ευμένιο που γνώρισα, ναι. Να πω λίγο για ένα απλό γεγονός. Για τον Άγιο Μανίλε από τα Σφακιά, ο οποίος είχε εξισλαμιστεί με τη βία, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να καταγγείλει στον Χριστιανισμό. Α, είχε εξισλαμιστεί εκεί. Πήγε στη Μύκονο, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Και εδώ έχουμε ένα γεγονός όταν η γυναίκα του τον απάτησε, την εγκατέλειψε, δεν το είπε σε κανένα, δεν την διαπόπευσε. Και τελικά οδηγήθηκε τον Άβατο της Κύου, οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Και όταν ετοιμαζόταν να τον αποκεφαλίσουν, ο Δήμιος δίλιασε. Μπροστά στο μέγεθος της Αγιώτας Μανουήλ από τα Σφακιά δίλιασε. Ναι. Και μετά βγάζει ένας υπαξιωματικός να τα σφάξει με πολλά συμπήματα. Mm. Να πω για την ομολογία που έκαναν οι Άγιοι Νεομάρτυρες που ήδη αναφέρατε, τα αδέλφια Αγγελής, Μανουήλ, Γιώργη, ναι, Τόδαος. Να μας πείτε, ναι. Όταν τους ζήτησαν να αρνηθούν την πίστη, είπαν ότι οι χριστιανοί γεννηθήκαμε και οι χριστιανοί θα πεθάνουμε. Δεν δίσταζαν ακόμα και να αφιερώσουν όλη τη ζωή τους. Γι' αυτό και μετά το μαρτύριό τους, μπροστά στην μεγάλη πόρτα έθιμνο, μετά τους αναφέρουν πολύ ότι είδαν να αντιβεί ένα φως. Ναι. Και η πετσέτα που σκούπισε το μαχαίρι του Δήμιος, τη χρησιμοποίησε η μητέρα του και θεραπεύτηκε από σοβαρή αρρώστια. Δηλαδή ακόμα και αμέσως μετά το μαρτύριο άρχισαν να θαυματουργούν. Μάλιστα. Είναι τέτοιο το μέγεθο λοιπόν της Αγιώτας των Αγίων. Για να πάμε όπως είπα στους νεότερους, να πω λίγα για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη. Που είπατε το γνωρίσατε κιόλας. Ναι, να μας πείτε βέβαια. Λίγο πριν κοιμηθεί το γνώρισα όταν ήταν στον Ευαγγελισμό το 1999. Ναι. Που από παιδί έβλεπε τη χάρη της αρχιερωσύνης και ακολουθούσε τον αρχιερέα, βλέποντας κάτι που καμιά φορά εμείς ήδη παγνωγούμε, δεν φύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή, είχε την ευλογία της Παναγίας να την παρουσιαστεί. Ναι. Και όταν πληροφορήθηκε ότι η ασθένειά του είναι λέπρα, ναι, είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο σταυρός, και πιο μεγάλη θα είναι η Ανάσταση. Όσο πιο μεγάλος ο σταυρός, τόσο μεγαλύτερη είναι. Όσο πιο μεγάλη θα είναι η Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, μας δίνω όλοι οι ένα παράδειγμα. Και όταν θεραπεύτηκε, ναι, από κάτι παρέμεινε, όπως ήδη είπε ο Θεοφυλέστατος, παρέμεινε στον Ναό των Αγίων των Αργύρων, στην Αγία Βαρβάρα, εκεί πραγματικά έκανε το μεγάλο αγώνα του και αγίασε. Τότε που τον επισκέφθηκα, είχα μείνει πάρα πολύ ώρα μαζί του και μου μίλαγε μόνο θετικά. Μου έλεγε για το σχολείο που ήμουνα, ναι, ένα σχολείο που ήμουνα τότε στα Εξάρτητα. Λέει: ωραίο σχολείο, ωραίοι καθηγητές, ωραία παιδιά. Ναι. Η Αθήνα. Δηλαδή, στήριζε με το δικό του τύπο και με την προσευχή του. Αν και ήταν προσωπικό. Και αυτό που είπατε, την ώρα που είχε το μεγάλο θέμα με την υγεία, όσο μεγαλύτερο ο σταυρός, τόσο μεγάλη σε μια αρρώστια. Εσείς τώρα, κύριε Φωκαδάκη, που είστε εκπαιδευτικός καθηγητής, στην εκπαίδευση τέτοια θέματα διδάσκεται και τα παιδιά πώς τα δέχονται για Αγίους, ειδικά που είναι εν Κρήτη. Τα παιδιά έχουν μια αγαθότητα και συγκλονίζονται με τους Αγίους. Έλεγα, επειδή είναι πολύ μακρινή εποχή κάποια, βέβαια μερικά είναι και πολύ σύγχρονα παραδείγματα, μήπως τα θεωρούσαν πολύ εξεζητημένα, πολύ μακρινά, αλλά τα δέχονται, πιστεύετε? Δέχονται τα παιδιά, ιδίως οι Αγίους, και όταν βλέπουν κάτι το αυθεντικό, το γνήσιο, συγκλονίζονται. Θυμάμαι για παράδειγμα για τον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη, ναι, και τους 98 Οσίους Πατέρες που ήδη αναφέρατε, ο βίος τους ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή μόνο να τους αναφέρει κανένας.
το πώς μαζεύτηκαν από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από την Αντάλια για να βρεθούν μια γωνιά της Κρήτης στις πηγές. Τέλεινο ή στη Μονή Κουβερνέτου, ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης, και μάλιστα συγκλίνονται και με το τέλος. Και ότι ο Θεός άκουσε αυτό που είχαν ζητήσει την τελευταία τους σύναξη, ναι, πεθάνουν όλοι μαζί την ίδια μέρα. Ναι. Και τη στιγμή που τιμήθηκε, στην οποία θανατώθηκε από έναν κυνηγό, ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης, την ίδια στιγμή παρέδωσαν όλοι το πνεύμα του. Γι' αυτό λέει άλλος, βρισκόταν εκτός, άλλος στάση προσευχής. Είναι γεγονότα που δεν μπορούν να μη συγκλονίσουν κάποιοι. Αυτή είναι η πίστη μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό να τελειώσουμε τον Άγιο Παΐσιο, που είναι και ότι ναι, για κάποιους γνωρίζουμε λίγο. Και τα λίγα λίγο που γνωρίζουμε για τη ζωή τους, φτάνουν για να βοηθούμε. Αρκεί να μας και τότε καρδιά και να τα βάζουμε στην εφαρμογή. Αυτά έχουμε να δώσουμε σήμερα. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ και συγκεκριμένα τα παραδείγματα. Να είστε καλά. Κύριε Φουκαδάκη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και την ευλογία των Αγίων Κριτών. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φουκαδάκη. Μας είπε συγκεκριμένα παραδείγματα, θεοφιλέστατε. Μόνο να ρωτούν και από το κοντρό, λένε, δεν ξέρει πολλές φορές ο κόσμος, Όσιος είναι ο Άγιος που ήταν μοναχός, οσιακή μορφή. Να το πούμε γιατί το ρωτάει ο κόσμος, ναι, και δεν το ξέρει. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι όσιος, όσιος, τι εννοούμε? Είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, ναι, ο οποίος όμως είχε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Είτε ήταν μοναχός ή μοναχή, αν πρόκειται για γυναίκα, ή μπορεί να μην είχε λάβει μοναχικό σχήμα, αλλά να έζησε μοναχική ζωή. Δηλαδή, έχουμε λαϊκούς Αγίους της Εκκλησίας που τους αποκαλούμε οσίους, γιατί μπορεί, ενώ δεν είχαν γίνει μοναχοί, έζησαν οσιακή ζωή, δηλαδή ασκητική καλογερική ζωή. Δεν είναι μάρτυρες. Μπορεί να είναι και μάρτυρες. Έχουμε οσιομάρτυρες, όπως είναι η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι οσιομάρτης. Έχουμε οσιομάρτυρος, ας πούμε, Νεκταρίου του Εκβιούλων και τόσο πολλών άλλων Αγίων. Αλλά έχουμε... για παράδειγμα, στην Εύβοια υπάρχει ένας μέγας Άγιος εκεί, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ναι. Λέγεται Όσιος Ιωάννης, έζησε εκεί ζωή, δεν έγινε ο ίδιος μοναχός, όμως στη συνείδηση της Εκκλησίας αποκαλείται Όσιος. Είναι λοιπόν Άγιοι της Εκκλησίας μας που είτε άνδρες και γυναίκες, είτε έγιναν μοναχοί ή μοναχές και έζησαν οσιακή, δηλαδή καλογερική ασκητική ζωή. Μπορεί να είναι και μάρτυρες, οσιομάρτυρες, ή έζησαν ζωή σαν μοναχοί χωρίς να είναι επισήμως να έχουν λάβει το μοναχικό σχήμα. Μάλιστα. Οσιακή λοιπόν ζωή σημαίνει, ναι, αγία βιωτή, δηλαδή ασκητική, προσεκτική ζωή. Να πείτε, πατέρα, ναι, ναι. Στην Κρήτη ο Θεοφιλέστος ξέρει καλύτερα, διδάχτηκε η νοερά προσευχή. Κύριε Χριστέ, ελέη σώρ με τον αμαρτωλό. Βεβαίως, εδώ τα νότια παράλια της Κρήτης, που ήταν ένας τόπος ασκήσεως, ναι, υπήρξαν και έζησαν πολύ μεγάλοι ασκητές από τα πρώτα χριστιανικά, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τις μέρες μας, έτσι. Ναι, ναι. Υπήρχε πάντα μία επικοινωνία της Κρήτης με την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, λοιπόν... Πολλοί από τους ασκητές που έζησαν στη Νότια Κρήτη διδάχτηκαν την νοερά προσευχή σε αυτή την επικοινωνία τους με τους αρχαίους ασκητές της Αιγύπτου ή με τους ασκητές του Σινά. Και για παράδειγμα έχουμε τον Άγιο Αρσένιο, τον Άγιο Φαραγγίτη όπως λέγεται, στη Ράξο, έτσι λεγόταν η επίσημη ονομασία, ο οποίος ήταν αυτός που δίδαξε την νοερά προσευχή στους επισκέπτες μοναχούς, οι οποίοι μετέβησαν στο Άγιον Όρος, ερχόταν λοιπόν, μια στάση. Ναι. Ερχόταν λοιπόν, περνούσαν από τα νότια παράλληλα και από εκεί μετά κατευθύνονταν προς το Άγιον Όρος ή προς βορειότερα ακόμη στις ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας ή σε άλλες περιοχές σημερινή Ουκρανία και Ρωσία. Δηλαδή μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Βελτικόφσκι διδάχτηκε την νοερά προσευχή
από τους αγιορείτες, οι οποίοι είχαν διδαχθεί από τους ασκητές των Αστερουσίων και των Νοτιών Παραλίων γενικότερα της Κρήτης. Όντως ήταν ένα μεγάλο διδακτήριο. Και νοερά προσευχή είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ. Βεβαίως. Να γίνει βίωμα, να γίνει. Βεβαίως. Γι' αυτό, σε αυτό αναφερόμαστε. Έκαναν αυτό που δίδαξε ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά, το αδιολείπτος προσεύχεση, το έκαναν πράξη οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι Ασκητές της Εκκλησίας μας. Αυτή η σχέση της Κρήτης με τη Θηβαΐδα της Αιγύπτου έφερε και τη λατρεία του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Πατέρα μου, να μας πείτε κάποια θαυμαστά γεγονότα από κάποιους Αγίους που στο βιβλίο. Και πρέπει να τα προσέξουμε. Είναι βιογραφία. Δεν αναφέρεται σε τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά θέλω να πω, έτσι και επιτρέψτε μου στην κριτική διάλεκτο, όταν πήγαν οι θεριστές στον Άγιο Μύρονα για να δοκιμάσουν την υπομονή του Αγίου Μύρονα, ναι, ενώ τους είχε να θερίσουν τα χωράφια, αυτοί για να τον δοκιμάσουν, τις θυμονιές τις συγκέντρωσαν όλες μαζί. Και μόλις αυτός τους έφερε το φαγητό, έβαλαν φωτιά στις θυμονιές για να τον πειράξουν, να δουν αν νευριάσει, αν αντιδράσει. Αυτός λοιπόν ξεπέζεψε το γαϊδουράκι και έτρεξε και αυτός στη φωτιά, άπλωσε τα χέρια του για να πυρωθεί, να ζεσταθεί, λέγοντας «Χαρώτη τη φωτιά, χειμώνα καλοκαίρι και περίτε μου το θέρας». Οπότε οι άνθρωποι έπεσαν στα γόνατα, ζητώντας συγχώρεση από τον Άγιο. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που υπάρχουν. Εκείνο που θέλω εγώ να πω είναι ότι θα πρέπει σε αυτά που είπε ο Θεοφιλέστατος για τους Αγίους, σήμερα πρέπει να ψάξουμε λίγο παραπάνω να δούμε ότι μέσα στον κόσμο, τον λαϊκό κόσμο, ο οποίος στηρίζει την Εκκλησία, υπάρχουν μορφές που δεν αποκαλύπτονται και πρέπει η Εκκλησία είναι να τους ψάξει. Είναι πραγματικά όμως Άγιοι άνθρωποι. Και θα... Δηλαδή οι οικογενειάρχες. Έτσι, άνθρωποι μέσα ζωή, στον κόσμο, ας πούμε, που θα έλεγα, χωρίς να φαίνεται υπερβολή, ότι υπερβάλλουν στην πνευματικότητα ακόμη και τους κληρικούς. Και θα πρέπει να εμπλουτιστεί το αγιολόγιο και με αυτούς τους ανθρώπους σαν πρότυπα. Δεν είναι τυχαίο, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι έχουμε Αγίους από όλες τις τάξεις. Το αναφέρατε. Ναι, δηλαδή οι Άγιοι Τέσσερις Νεομάρτυρες, οι οποίοι ήταν κρυπτοχριστιανοί αρχικά, εξωτερικά φαίνονταν μουσουλμάνοι, αλλά ήταν από οικογένειες κρυπτοχριστιανών, είχαν οικογένειες. Ναι, ναι, ναι. Είχαν οικογένειες, είχαν γυναίκες, είχαν παιδιά. Έχουμε την περίπτωση των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, μια ολόκληρη οικογένεια, πατέρας, μητέρας, γιος και θυγατέρα, από το χωριό Μελισσοκομείο, αν θυμάμαι καλά, Μελισσουργείο. Μελισσουργείο, ναι, συγγνώμη. Της περιοχής της Κισάμου. Της Κισάμου. Ολόκληρη οικογένεια. Έχουμε στην Μεσαρά πάλι τον Άγιο Νεομάρτυρα Ισίδωρο, ιερέα έγγαμο, την θυγατέρα του και το γιο του. Και πολλές άλλες περιπτώσεις. Ο Άγιος Νεομάρτης Μύρονο εξ Ηρακλείου ήταν ένα παλικαρόπουλο, ένας λεβέντης, ένα όμορφο παιδί που τον ζήλευαν οι Τούρκοι για την ομορφιά, τα χαρίσματά του, και ήταν ράφτης, τερζής, όπως τους λέγανε τότε στα τουρκικά τους ράφτες. Ήταν τερζής, ράφτης δηλαδή. Δηλαδή δεν ήταν μόνο παπάντες και καλόγεροι, έτσι. Αυτό έχει κάτι να μας πει, ότι σε όποια τάξη κι αν βρισκόμαστε, σε όποια κατάσταση κι αν είμαστε, έγγαμοι, οικογενειάρχες, γονείς, γέροντες, νέοι, παιδιά, άνδρες, γυναίκες, όλοι έχουμε τη δυνατότητα στην αγιότητα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να αναγερθούν ναοί στους Αγίους. Να αναγερθούν ναοί, αλλά οι ναοί τους και τα πρόσωπα που τιμώνται και οι Άγιοι να έχουν να πούν κάτι στην καρδιά μας. Ιδάλλως, να χτίσω μια εκκλησία για να τη λειτουργούν μια φορά το χρόνο δεν έχει νόημα. Να γίνει δηλαδή εφαλτήριο για την πνευματική μας αναγέννηση και για τον πνευματικό μας ζήλο όλα αυτά. Εδώ στο Ηράκλειο έχουμε το παρακλήσιο της Αρχιεπισκοπής αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα τον Κρήτη που γιορτάζει και την Τρίτη και στον χωριό Άγιος Βλάσιος, που είναι το δεύτερο κλήθος, πάλι αφιερωμένο στον Άγιο Ανδρέα της Κρήτης.
Γίνεται, Θεοφιλέ, μια φιλότιμη προσπάθεια. Δόξα το Θεό. Ναι, δόξα το Θεό, ναι. Είπατε όμως και το όνομα ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Αναφέρατε. Ναι. Βεβαίως. Πώς πέρασε από εδώ. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, παρόλο που ήταν πόντιος στην καταγωγή, καταγόταν από τον Πόντο, ήταν ο πνευματικός πατέρας του Νικηφόρου Φωκά. Του ελευθερωτή της Κρήτης. Όταν λοιπόν ο Νικηφόρος Φωκάς ήρθε και ελευθέρωσε την Κρήτη από την Αραβοκρατία, από τους Σαρακινούς μουσουλμάνους, βρήκε ένα τόπο καταστραμμένο. Ναι, βρήκε ένα λαό βυθισμένο στην αμάθεια και η πλειοψηφία δυστυχώς είχε εξισλαμιστεί. Έφερε λοιπόν μαζί του φωτεινές προσωπικότητες, όπως ήταν ο πνευματικός του πατέρας, ο γέροντάς του. Μάλιστα είχε υποσχεθεί ότι θα τον ακολουθήσει να γίνει μοναχός. Και στη μονή της Μεγής της Λαύρας, του Αγίου Όρους. Και γι' αυτό και έδωσε και τόσα πλούσια λάφυρα από την απελευθέρωση που πήρε εδώ πέρα από την Κρήτη στον Άγιο Αθανάσιο, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα στη Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Έφερε λοιπόν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, έφερε τον Άγιο Νίκο να το μετανοείτε, ο οποίος πέρασε και αυτούς από εδώ, για αυτό το σκοπό, για να κηρύξουν και να αφυπνίσουν το λαό και να τον επαναφέρουν στην πίστη των πατέρων μας. Μαζί και τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο, ο οποίος περιέρχεται και αυτό στην Κρήτη. Και... τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος είναι ίσως, δεν είναι ακριβώς, δηλαδή πολλοί λένε ότι ήταν από την Κρήτη, ίσως ήταν από τα μέρη της Σίβας, της Πυριώτισσας. Και το Ξένος βέβαια ήταν ένα προσωνύμιο που του δόθηκε στη Δυτική Κρήτη, που μετά για λόγους ασχήσεως έφυγε από τον τόπο του, πήγε στο Ρέθυμνο και κατέληξε στην Κίσαμο, που εκεί εκοιμήθηκε τάφη, και επειδή βρέθηκε εκείνη την εποχή, τώρα το να είσαι από τα μέρη του Ηρακλείου και να βρεθεί στα Χανιά ήταν υπόθεση. Ναι, δεν είναι. Όπως τώρα μετά το κίνητο σε δύο ώρες σε παντού. Λοιπόν, τον ονόμασαν Ξένο, ας πούμε, για την ξενιτεία του αυτή. Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη είναι πολύ καλή πληροφορία, δεν την ξέρει ο κόσμος. Ναι, έχει περάσει από την Κρήτη. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Ναι. Σε δύο... Έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, το πρώτο ήθελα να αναφερθώ. Σήμερα 2 Ιουλίου, ναι, που τυχαίνει να είναι και Κυριακή, για την τοπική μας εκκλησία έχουμε την ανάμνηση, την επέτειο ενός γεγονότος. Την επαναφορά της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Ορφανής από τα Κύθυρα στην Μονή Αγκαράθου. Μάλιστα. Την είχαν κλέψει δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαν κλέψει. Να σας πω, βρισκόμαστε στην περίοδο του Κρητικού Πολέμου. Μια δύσκολη περίοδο που κράτησε αρκετά χρόνια και κατά τη διάρκεια του φυγαδεύτηκαν πάρα πολλά κοιμήλια της Κρήτης σε νετοκρατούμενες περιοχές και στη Δύση γενικότερα, για να τα γλιτώσουν από τη μονία των Οθωμανών που καταλάβαναν σιγά σιγά κομμάτι ολόκληρη την Κρήτη. Τότε έφυγε και από το Άγιο, ο Άγιος Ιωσήφ ο Υγιασμένος από το Ηράκλειο, που βρισκόταν το σκήνομά του Άφθορο και πήγε στη Ζάκυνθο. Τότε έφυγε η Παναγία Επισκοπιανή που βρίσκεται αυτή στη Ζάκυνθο. Τότε λοιπόν φυγάδευσαν και την Παναγία της Αγκαράθου. Τι συνέβη? Σε μία από τις μάχες του πολέμου του Κρητικού, που εδόθηκε στο χωριό προφήτης Ηλίας και ήταν η μοναδική νικηφόρα μάχη του Κρητικού πολέμου, η μάχη αυτή δόθηκε υπό το λάβαρο της Μονής Αγκαράθου με τη συμβολή μοναχών του μοναστηριού, γνωστή οικογένεια Καλονάδων. Μέχρι σήμερα υπάρχει στον προφήτη Ηλία η οικογένεια με το επίθετο Καλονάκης. Λοιπόν, αυτό βέβαια μπήκε στο μάτι των Τούρκων, θα λέγαμε. Και η συμμετοχή λοιπόν, όχι μόνο της Μονής Αγκαράθου και τόσων άλλων μοναστηριών, μοναχών, ιερέων κλπ. Στους αγώνες, είχε σαν αποτέλεσμα να αναγκαστούν να φύγουν. Να φύγουν προς τη Δύση για να γλιτώσουν. Τότε μετέφεραν και την Παναγία και πάρα πολλά άλλα κοιμήλια. Τη μεν Παναγία την πήγανε στα Κύθυρα, επειδή εκεί είχε μετόχια η Μονή Αγκαράθου. Υπάρχει περιοχή που μέχρι σήμερα ονομάζεται Αγκάραθος. Και τα υπόλοιπα κοιμήλια τα μετέφεραν στη Σικελία. Στη Σικελία, στην ευρύτερη περιοχή του Παλέρμου,
σε ένα μοναστήρι που είχαν χτίσει Κρήτες μοναχοί, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά σε ένα χωριό που λέγεται Μέτζο Ζούσο. Και εκεί μέχρι σήμερα υπάρχουν εικόνες, Άγια Λείψανα, που προέρχονται από τη Μονή Αγκαράθου. Η Παναγία λοιπόν πήγε στα Κύθυρα. Εκεί κάτι και την ονόμασαν Παναγία Ορφανή. Βρέθηκε ξαφνικά μακριά από το μοναστήρι της, από το θρόνο που την είχαν οι μοναχοί, από τους μοναχούς που την υμνούσαν και την υπηρετούσαν, και την ονόμασαν Παναγία Ορφανή. Και μέχρι σήμερα στο κάστρο της χώρας υπάρχει ένα εκκλησάκι που λέγεται Παναγία Ορφανή, γιατί εκεί μέσα φυλάσσονταν αυτή η εικόνα. Η εικόνα αυτή λοιπόν ήταν πόθος των μοναχών να επιστρέψει ξανά στην Κρήτη. Άρχισαν να ψάχνουν, πήγαιναν, έκαναν αναγνωριστικές επισκέψεις, την εντόπισαν. Και τελικά όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο αείδημος αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο πρώτος, ο Ψαλιδάκης, όπως τον ήξεραν οι περισσότεροι άνθρωποι, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Μητρόπολη Κυθύρων τότε ήταν σε χειρία. Ο τοποτηρητής λοιπόν πήρε την άδεια από την Ιερά Επαρχία, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου του Πρώτου. Κοιτάξτε σύμπτωση, και τότε ήταν οι αρχιεπίσκοποι Ιερώνυμος και Ευγένιος, και τώρα Ιερώνυμος και Ευγένιος, ο δικός μας, ναι. Λοιπόν, και τελικά πήρανε το OK, όπως τα λέγαμε σήμερα, επιβίβασαν την εικόνα με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα πλοιάριο, πέρασαν απέναντι στο Γήθιο, στην Πελοπόννησο, και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πειραιά και στο Ηράκλειο. Έμεινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά επί αρκετές ημέρες και προσκύνησε ο λαός του Ηρακλείου, τέλεστηκαν λειτουργίες κλπ. Και μετά με πομπή, με τα πόδια, την έφεραν από το Ηράκλειο στο μοναστήρι. Και αυτό έγινε στις 2 Ιουλίου του 1970. Οπότε σήμερα... Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το γεγονός και ήθελα έτσι να κάνω την αναφορά αυτή, όπως ήθελα να κάνω μια αναφορά στον... προ λίγο ημερών εορταστέντα Άγιο Κύριλο τον Λούκαρη, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, Κύριλος ο πρώτος, ο οποίος ήταν ένας ακόμη βλαστός του αϊθαλούς δένδρου της Εκκλησίας Κρήτης, ένας Άγιος που γεννήθηκε εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, τότε ονομάζονταν Χάντακας, το 1572 γεννήθηκε. Ο πατέρας του ήταν ιερεύς, ονομαζόταν Στέφανος, και το όνομά του το κοσμικό ήταν Κωνσταντίνος. Ναι. Αργότερα όταν έγινε μοναχός έλαβε το όνομα Κύριλλος. Μια πολύ βασανισμένη προσωπικότητα. Πήγε στην Δύση για σπουδές. Εδώ είχε ένα μεγάλο δάσκαλο, το Μελέτιο Βλαστό. Στη Δύση που πήγε συνδέθηκε με τον Μητροπολίτη Κυθύρων Μελέτιο Συρίγο. Αυτός ήταν ο μέντορας του. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα και αυτός, και συγγραφέας του. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Τα λέω, εσύ τα ξέρεις ως κράτηστος θεολόγος που είσαι. Λοιπόν, σπούδασε στη Δύση, ήρθε λίγο πριν το τέλος των σπουδών του πίσω λόγω οικονομικών δυσχεριών της οικογένειάς του, ξαναγύρισε πίσω, πήγε στο γνωστό Παταβινό Πανεπιστήμιο και εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές του και τελικά ξαναγυρίζει στην Κρήτη, γίνεται μοναχός στη Μονή Αγκαράθου. Ενδεχομένως γιατί υπήρχαν συγγενείς του εκεί πέρα, υπήρχε ένας θείος του που είχε και το ίδιο όνομα, Μάξιμος Λούκαρης λεγόταν εκείνος. Μάλιστα δε μέχρι σήμερα σώζεται η αποθήκη της Μονής που ήταν κτίσμα Πανοσίου Ηγουμένου Μαξίμου του Λουκάριος, 1628 γράφει πάνω. Ναι. Λοιπόν, και λίγο αργότερα καλείται από τον επίσης συγγενή του άλλο Άγιο της Εκκλησίας Κρήτης, τον Άγιο Μελέτιο Πηγά, και πήγε στην Αλεξάνδρεια που χειροτονήθηκε πρεσβύτερος διάκονος και τον διαδέχτηκε τον Άγιο Μελέτιο ο Άγιος Κύριλλος. Έγινε και Πατριάρχης Οικουμενικός Κωνσταντινούπολεως και με δύο κουβέντες ήταν ο άνθρωπος ο οποίος απέτρεψε από το να γίνει το 17ο αιώνα η Ορθόδοξη Εκκλησία Ουνίτικη. Ο ένας του άθλος ήταν αυτός. Και ο άλλος ήταν ότι προσπάθησε να προσαρτήσει τους διαμαρτυρόμενους χριστιανούς στη Δύση, διαμαρτυρόμενους προς την
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να τους προσαρτήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και μισήθηκε πάρα πολύ, ναι, από όλους τους κύκλους της θεολογικής εποχής εκείνης. Και τελικά και από αντίζηλους Ορθόδοξους ιερείς, κατά πόσο ήταν Ορθόδοξοι, ο Θεός το ξέρει, οι οποίοι τον κατηγόρησαν στην υψηλή πύλη ότι τάχα ξεσηκώνει επαναστάσεις, και έτσι τελικά τον στραγγάλισαν, ναι, στις 27 Ιουνίου, σαν προχτές δηλαδή, του 1638, στην παραλία του Αγίου Στεφάνου Κωνσταντινούπολεως. Και για πολλά χρόνια στην τρίτη ηλικίου στην ιστορία δίδασκαν τον Κύριλο Λούκρη και εδώ το έλεγαν και όλο μια αυτό. Εικόνα δεν ήταν βέβαια επίσης Μάγιος, αλλά είναι Κύριλου, πολύ... Ναι, να δείξουμε και την εικόνα είναι εύκολο και είναι πολύ καλή ευκαιρία να πούμε ότι σχετίζεται άμεσα με την Κρήτη, yeah, και αυτή η προσωπικότητα. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή σε μισό λεπτό. Να πείτε κάτι, θέλετε. Ναι. Ότι ο σύνδεσμος των εφημερίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο οποίος έχει προστάτες τους Κρήτες Αγίους, αύριο Δευτέρα, στη γιορτή που θα γίνει με την απονομή των πτυχίων της Ανωτάτης Πατριαρχικής Σχολής, θα γιορτάσουν μαζί και τους Κρήτες Αγίους. Στο ναό, στο ναό της Αγίας Σκέπης, που βρίσκεται μέσα στην σχολή. Στο ναό που είναι μέσα στη σχολή, βέβαια, να το πούμε πολύ καλή. Να σας ευχαριστήσω θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Φουκαδάκη να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή του. Πατέρα Εμμανουήλ, και για το βιβλίο υπάρχει την στην Αρχιεπισκοπή και θα έχουμε την ευκαιρία. Έτσι. Και είναι στη διάθεση να το, του συνδέσμου και να το επανεκδώσει. Βέβαια, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ. Θεοφιλέστατε, μεγάλη μας χαρά. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθατε ως επίσκοπο. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους εν Κρήτη διαλάψαντες Αγίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.